Τώρα που ερχόμαστε στη διαδρομή από το αεροδρόμιο κατευθείαν, έτσι. Μεταγραφή αεροδρομίου, Γιάννη. Πραγματικά στην κυριολεξία πήγα το πέρα το αεροδρόμιο. Που ερχόμαστε, έβλεπα Έδεσα, έβλεπα Πέλα, έβλεπα Γιαννιτσά. Συγκινήθηκε ο Σωτήρης. Συγκινήθηκα πραγματικά. Τι σου έλεγα, Αστέλιο, πόσος κόσμος έχει σκοτωθεί, τι αίμα έχει ελληνικό πέσει σε αυτή εδώ την άγια γη. Στα άγια χώματα. Στα άγια χώματα αυτά της Μακεδονίας μας. Και Θεσσαλονίκη μας φυσικά, που είναι η δεύτερη μου πατρίδα, η πόλη μου που την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος και θα ερχόμουν και με τα πόδια, όχι με το αεροπλάνο που είπες. Θα ερχόμουν και με τα πόδια. Άμα μου το έλεγες έτσι κι αλλιώς, θα ερχόμουν και είναι χαρά και τιμή μου. Θέλω να πω κάτι και στο φίλο μου τον Ιβάν, τον Σαββίδη, έτσι. Ναι, ναι. Άκου, να του πω δύο κουβέντες. Φυσικά. Είναι πρόεδρος, έχει προσφέρει τρομερά στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στον ΠΑΟΚ. Πολλά. Θέλω να του κάνω μια παράκληση. Αν με ακούει αυτός ο Γιώργος, ο Γιώργος. Όποιος μας ακούει, μας ακούει. Ο Φουλιοτόπουλος, ο φίλος μου. Όποιος μας ακούει, ο μάλλον μας ο Τεβεγγέλης που είμαστε φίλοι κλπ. Άκου λοιπόν. Ο Μαυρέας με ακούει στην Καλαμάτα, ο Αντώνης. Μας παρακολουθεί τώρα ο Μαυρέας, ο Τίρης. Τι παρακολουθεί, δεν βλέπει. Top Model βλέπει, GMBB, πώς τα λένε. Πάρα βλέπει, τι να δει ο Μαυρέας. Σωστός, GMBB. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, φίλε Ιβάν. Μάλιστα. Επειδή είσαι ΠΑΟΚΑΡΑ, έτσι, και πάνω απ' όλα είσαι ΠΑΟΚ. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε τον ΠΑΟΚ στο Open TV. Βάλτε τον κάπου, ρε παιδί μου, βάλτε να μπορεί να το δει ο κόσμος ελεύθερα. Εσύ δεν κολλώνεις τώρα για 2 και για 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, βάλτε γιατί έτσι κάνεις. Κατά λάθος βέβαια, έτσι. Κακό στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη δημοφιλία του. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίζει μπάλα, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης κλπ. Λοιπόν, και να μην μπορεί τα εκατομμύρια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε όλο τον πλανήτη να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Έτσι κάνεις κακό. Εσύ θέλεις να κερδίσεις οπαδούς. Δεν μπορείς να τους περιορίζεις σε μια κάστα που δεν μπορείς καλά-καλά. Εγώ πλήρωσα να δω 2-3 παιχνίδια και έπαιξε το σερβερ, δεν έβλεπα. Θυμάμαι και ο Μαυρέας έβγαλε ανάρτηση κάτω και έλεγε γάμο το σερβερ σαν BBB, ας πούμε, κλπ. Λοιπόν, επειδή δεν κολλώνεις από εκατομμύρια και από λεφτά, έτσι. Άνοιξε το και δώσ' το στο δικό σου το κανάλι, στο Open. Έτσι, η εκατομμύρια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, παντού, θα μπορέσουν να απολαύσουν το ποδόσφαιρο και την ομάδα του την αγαπημένη. Εγώ σου λέω, παίζει με τον Ολυμπιακό τώρα στο Καραϊσκάκι, παίζει στην Τούμπα. Λοιπόν, θα θέλει να το δει όλη η γη το παιχνίδι αυτό. Γιατί να το περιορίσει, το έχει ανάγκη εσύ από 5 εκατομμύρια και από 10 που θα βγάλει από το Open TV, πώς το λέω, από το. PAOK TV. PAOK TV. Άνοιξε το, σε παρακαλώ, και κράτα και το PAOK TV, για όσου θέλουν να δουν ιντερνετικά. Λοιπόν, να ανοίξει το παιχνίδι, να μπορεί ο λαό του PAOK να αγκαλιάσει ακόμα την ομάδα και να κερδίσει και περισσότερους οπαδούς. Γιατί έτσι συρρυκνώνεσαι. Το Champions League να πάρεις, άμα δεν το δει ο άλλος στην τηλεόραση, είναι δώρον άδωρον. Συνέχισε. Μισό λεπτό και με το Δυσπρωτό έτσι έλεγε Σωτήρη και χάσαμε 3-1. Τον Μπαρμπαρότσα. Τον Μπαρμπαρότσα, τον Μπαρμπαχουάν έλεγες. Τον Κιρχουάν, πώς τα έλεγες. Άκουνε τον Κιρχουάν τώρα. Σε παρακολουθούμε στενά, Σωτήρη. Ο Κιρχουάν. Ναι, ναι. Είναι στυλ κουρμπανά ποδόσφαιρο παίζει. Δηλαδή έχει καταργήσει τις σέντρες και παίζει με γιώμες. Δηλαδή, τι είναι το σύστημα του Χουάν. Παίρνει την μπάλα το στόπερ. Ναι, πώς κάναμε μικρή. Όταν παίζαμε. Ναι. Βουπ, 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 βουπ. Είναι η άμυνα για τα μπάζα. Ναι. Εκεί σκουντάφτανε ο ένας πάνω στον άλλον. Σμπρώχνανε ο ένας τον άλλον. Και κατάφερε να μας βάλει 3 γκολ. Ξύπνησε μετά και ο coach εκεί έβαλε μέσα το. Τον Ράκιτς. Ο Θεοδοσιάδης. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι τραυματίας ο Ράκιτς, δεν μπορεί να παίξει πολύ ώρα. Ναι. Έπαιξε μέσα ο Ράκιτς, έβαλε ένα κόλλο και ένα δοκάρι, ήταν αργά πια. Αλλά ο κ. Χουάν, μου το έχει πει ο Βαζάκας, ρε παιδί μου, παίζει ένα ακαταλαβίστικο σύστημα που δεν μπορεί να το καταλάβει πώς παίζει. Δηλαδή η ομάδα είναι τυχαίο. Και είναι δύσκολο για τον προπονητή να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας κάνουμε υπομονή μέχρι την Κυριακή, να κάνουμε καλούλες γιορτές, ναι. Και μετά βλέπουμε. Μπορεί και ο Βούζας τις γιορτές να κάνει εντατικά μαθήματα. Ναι. Να βλέπει βίντεο εκεί, να μαθαίνει και να γίνει καλός προπονητής μέσα σε 10 μέρες. Να πάει και ένα σεμινάριο εκεί στο Κέμπριτζ, στο Οξφόρδη, στο Χάρβαρντ. Σωτήρη, εγώ έχω μια απορία τώρα, μπορείς να μου τη λύσεις. Mm. Πριν από λίγο καιρό, οριώσου, ήσουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Για τον Βούζα, λέγοντας χαρακτηριστικά, Βούζα έκανε στην Καλαμάτα χαβούζα. Πώς θα συνεργαστείτε τώρα, ρε Σωτήρη, με τον κύριο Βούζα πάλι? Εγώ δεν είμαι συνεργάτης. Δεν είμαι γραφείο τύπου κανένας. Δεν είμαι μισθωτός κανενός. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Μαύρη θύελα. Που και κάνω κριτική. Αν ο Βούζας μου δείξει έργο, θα του πούμε μπράβο. Θα του πω μπράβο, Βούζα, τη χαβούζα την έκανες, από Βούδας έγινες Κούδας. Εάν αρχίσει τα ίδια. Θα βγάλει πάλι Σωτήρη. Δεν θα βγάλει γιορτές. Δεν θα βγάλει γιορτές, έτσι. Ούτε από κρύα στο προλάβει, φαντάζεσαι. Κρύευτη, καρναβάλια τώρα θα γίνει. Καρναβάλι θα γίνει η ομάδα. Πάτε ψαναπάθω εγώ εγκεφαλικό, εγώ, Σωτήρη. Που δεν είμαι μαύρη θύελα, αλλά εξαιτία σου έγινα μαύρη θύελα. Γιαννάκης Χριστόπουλος.
Πάπα. Μεγάλο προπονητή, έτσι. Μεγάλο, 70 πόσο είναι κοντά. Όχι στην ηλικία, ενώ στην αξία, Σωτήρη. Μεγάλη αξία. Δεν είναι καλό προπονητή. Είναι καλό, Δεν ξέρω, εσύ το γνωρίζει καλύτερα από πρώτα. Είχε μπάτζετ πέρυσι 600 χιλιάρικα κι αυτό. Στην Δέλτα Εθνική. Στην Δέλτα. Και τι έκανε. Κατάφερε να μην βγει ούτε στα παράσματα. Με 600.000. Ναι, και βγήκε ο Ασπρόπυργο του Βαζάκα με 250 και 220. Το 1 τρίτο δηλαδή. Και τραγικό. Θεωρώ, πρόσεξε εδώ, αυτό το κομμάτι να γραφτεί και να παίξει τρέιλερ. Θεωρώ ότι ο Γιαννάκης ο Χριστόπουλος είναι χειρότερος και από τον Μπιλάκο. Απίστευτο. Θεωρώ ότι είναι χειρότερος και από τον Μπιλάκο. Έχει ομάδα αυτή τη στιγμή ο κύριος Χριστόπουλος. Όχι, να την βρει, ρε. Νομίζω του κάνανε μια β' μεσημεία στο γίνει μια πρόταση. Δεν είμαι σίγουρος. Αν δεν την αποδέχτηκε. Β' τοπικό. Δεν ξαναγυρίζει στην Μαύρη Θεία, αλλά με τίποτα ο κύριος. Σωτήρη. Συγγνώμη κιόλας, θα μην πηγείς. Ναι, για. Προτιμώ το Βούζα, ρε. Μεταξύ Χριστόπουλου. Πέρα, ρε. Ο Βούζας είναι Μουρίνιο μπροστά στο Χριστόπουλο. Μουρίνιο είναι. Αντζελότη είναι ο Βούζας. Πέπε. Περέιρα είναι ο Βούζας. Πέπε. Γουαρδιόλα. Κλόπ είναι ο Βούζας. Μπροστά στο Γιαννάκη. Ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου, έτσι. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι πιο αμπαλιστάν. Σωτήρη, θυμάμαι ένα βίντεο. Ο Αντωνιάδης είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από την Καλαμάτα. Ο Βασίλης ο Αντωνιάδης, έτσι. Κάνει πολύ καλό έργο. Είχε βγει τέταρτος χωρίς παίχτες, χωρίς τίποτα στη Β' Εθνική. Και ανεβαίναν τότε τρεις, έγινε μάχημα, στήσαν στο τέλος. Έγινε μεγάλος προπονητής. Μην ξεχνάτε, επί Ηρακλή, όταν ήταν στον Ηρακλή, είχε κερδίσει, τον έβγαλε Ευρώπη ενώ πήγε να πέσει ο Ηρακλής όταν πήγε ο Αντωνιάδης. Κέρδισε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρη, όλους στο Καφτατζόγλιο. Ο Βασίλης Αντωνιάδης, αυτός είναι ο Αντωνιάδης. Μάλιστα. Θα τον προτιμούσε στην Καλαμάτα. Ναι, 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 με τα πόδια ρε, άμα ερχόταν. Θα του έλεγα να μπει στο τρένο και να έρθει το πρωί. Έλα τώρα, Βασίλης Ντονιάδης, απλά δεν ξέρω. Μετά το έριξε. Καμία σύγκριση με τον κύριο Βούζα, τον κύριο Χριστόπουλο και τον κύριο Μπίλη. Είναι καθηγητής της προπονητικής. Έχει ένα θέμα επικοινωνιακό λίγο με τους παίχτες. Ναι. Γιατί είναι πολύ αυστηρός, είναι πολύ απόλυτος ορισμένα θέματα. Ναι. Αλλά είναι καθηγητής της προπονητικής. Μεγάλο προπονητής. Ο μεγάλο Λάκης Παπαϊωάννου. Πού είναι η επόμενη Ηρακλήδη, ρε. Πού είναι να βοηθήσει την ομάδα. Ο φίλο μου Γρηγόρη Αναούτογλου. Το έχω ξαναπεί, Γρηγόρη. Γιατί δεν βοηθάς τον Ηρακλή. Γνωστός Ηρακλήδεας, Σωτήρη, έτσι. Ηρακλήδεας. Γιατί. Ο Ρέμος θα την μπορούσε έκανε. Γιατί δεν βοηθάς τον Ηρακλή. Είναι πάρα πολύ επώνυμη Ηρακλήδης, έτσι. Πάρα πολύ. Ο Σταρόβας. Ο Σταρόβας, όλοι αυτοί. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να κάνουν συναυλίες, να μαζευτούν όλοι μαζί, να δουν τι θα κάνουν με τον Ηρακλή. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να παίζει. Γάμα τοπικό ο Ηρακλής. Γάμα τοπικό. Και μου λες παίζει Καλαμάτα γάμα εθνική. Μια χαρά είναι. Ένας προπονητής. Ποιος? Ο μεγαλύτερος Έλλην προπονητής. Ονόματι Άγγελος Αναστασιάδης. Ο Αρχάγγελος. Ο Αρχάγγελος. Ένα καλό έκανε ο Αρχάγγελος. Εδώ στο Θεσσαλονίκη μας βλέπετε και λοιπά. Που έδιωξε Παπασταθόπουλο και. Πέστε και Μανολά. Το αυτό παιδί που παίζει στην Νάπολη, που παίζει αυτό. Μπράβο, στο μάλλον τον Μανολά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Άγγελος δεν είναι προπονητής. Τώρα είναι για το Αγίο Όρος. Δεν είναι προπονητής. Γιατί το λες αυτό, Σωτήρη, επειδή έδωσε από την Αρμενία με 3-2. Έχει κανέ. Όπου πάει χάνει! Τάβλη παίζει και χάνει! Είναι ο μοναδικός Σκουός παίζει και χάνει! Απίστευτο. Είναι ο μοναδικός Σωτήρη που χάνει! Ο μόνος που χάνει όλα τα μάτια! Έχει περάσει και τον Μπιλάκο! Όπου πάει, θυμάμαι στον ΠΑΟΚ που ήταν προπονητής τελευταία σεζόν. Ναι. Είχε έρθει στην Τρίπολη, έχασε, πήγα και τον είδα, πήγαινε στα Γιάννα, έχανε. Είχε αποκλειστεί από το κύπελλο Ελλάδος, στην Ευρώπη αποκλείστηκε. Απ' την ήττα από την Αρμενία. Χάσαμε από κάτι ονόματα. Παγκοσμίως άγνωστο. Πακιστάν, Κολοστάν, Χαροπιάν, Γρηγοριάν, Γρηγοριάν, Σιφοράν, έλεγαν Σιφοράν, Καραπετσιάν. Καραπετσιάν και καθόταν ο Άγγελος, ρε Άγγελε, κάποιου, κάπου, όλοι πρέπει να καταλάβουν να που έχουν αυτοκριτική και που έχουν τελειώσει. Έτσι. Ο Άγγελος έχει τελειώσει προπονητικά προκαιρού. Έχει μείνει στην Παναγία, στον Χριστό, όταν βλέπει προπονητή εν έτη 2019 και βγαίνει στην αίθουσα τύπου και εξηγεί τα αγωνιστικά θέματα θρησκευτικά, ναι. Ο άνθρωπος έχει τελειώσει. Θα ήθελα να σου κάνω μια υποθετική ερώτηση. Πώς θα έβλεπες την προοπτική να αναλάβει ο Άγγελος Αναστασιάδης τη Μαύρη Θύελλα. Για να τη βγάλει από το τέλμα αυτό, ο μοναδικός ίσως που θα μπορούσε. Έχουμε ωραία μοναστήρια. Όχι, ενώ στην ποδοσφαιρική ομάδα σου τήρησε τη Μαύρη Θύελλα. Έχουμε μοναστήρια να πηγαίνει, να τον βλέπει ο Θεός και η Παναγία και να είναι ευχαριστημένος. Και να κάνει και τον προπονητή. Από το Βούζα καλύτερος είναι, πιστεύω. Θα το δεχόσουν εσύ. Εδώ είχαμε προπονητή τον Μπιλάκο, ρε. Πάλι τον έφερε. Εδώ είχαμε προπονητή τον Γιαννάκη τον Χριστόπουλο, ρε. Ας έρθει ο Άγγελος. Να λέει κανένα κουταμάρα και να τσακωνόμαστε σε αυτό το τύπο να μας δείχνουν και τα κανάλια.